Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Η ημέρα κυλά με τρομηρό πάθος και στον εργασιακό αλλά και στον ερωτικό σας τομέα. Δώστε έμφαση όμως στον εργασιακό, γιατί υπάρχει κίνδυνος συνωμοσίας από συνεργάτες. Από το απόγευμα και μετά βάλτε νέους στόχους για τα επαγγελματικά, αλλά μην αποκαλύπτετε ακόμα τίποτα. Προσοχή στο έντονο παρασκήνιο σήμερα, οι όψεις των πλανητών σας κάνουν λίγο νευρικούς, κρατήστε τον άσο για το μανίκι σας. Και περνάμε στον Ταύρο. Η διάθεσή σας είναι λίγο υποτονική σήμερα, ταυράκια μου, και ο εργασιακός τομέας απορροφά το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας. Τα αποτελέσματα όμως θα είναι θεαματικά, πάντα σε οικονομικό επίπεδο. Από το απόγευμα και μετά χαλαρώστε παρέα με την οικογένεια αλλά και το ερωτικό σας στέρι, μιας και τον τελευταίο καιρό από την κούρα στην πόλη έχετε λίγο ψιλοχαθεί. Και περνάμε στους διδύμους. Γλυκά μου διδυμάκια, πρέπει να κοιτάξετε λίγο την ψυχούλα σας, μιας και η μέρα το ευνοεί. Έχετε κουραστεί να λύνετε προβλήματα τρίτων. Ο εργασιακός τομέας είναι σε καλό επίπεδο, θα στρώσει κι άλλο όμως, και πρέπει να κοιτάξετε και τα ερωτικά σας χωρίς να παίρνετε γνώμες από παντού. Αυτό πάντα το λέω για τους διδύμους, δεν χρειάζεται να παίρνετε τη γνωμάτευση τρίτων προσώπων, φίλων και συγγενών. Και περνάμε στα καρκινάκια μου. Καρκίνι μου, σήμερα είναι μια μέρα πολύ δυναμική για εσάς. Έχετε τελειοποιήσει πολύ τον εργασιακό σας τομέα. Αλλά μην βιάζετε να πάρετε ακόμα οικονομικά ρίσκα. Δώστε προτεραιότητα στο παρόν και μην ονειροβατείτε για σχέδια τα οποία θα υλοποιηθούν από τη νέα μας χρονιά. Εξάλλου το καλό το πράγμα αργεί να γίνει και εσείς σε λίγο καιρό από τώρα, μετά τις 20 Δεκέμβρη, θα περάσετε σε μια νέα ζωή. Και πάμε στα λιοντάρια μας. Στρέφετε όλη σας την προσοχή, αγαπητοί μου φίλοι, σε προσωπικά και ερωτικά θέματα. Πρέπει όμως να προσέχετε, γιατί αυτή η πράξη σας θα σας γυρίσει μπούμεραγκ, αφού έχετε εκκρεμότητες από τον εργασιακό τομέα. Το έντονο παρασκήνιο ανταγωνιστών ή συνεργαστών αποκαλύπτεται. Νέες ευκαιρίες ευνοούνται, πρέπει όμως να προσέχουμε λίγο στα έκτακτα έξοδα. Και περνάμε στην Παρθένο. Σήμερα πρέπει να λειτουργήσετε σαν μικρά παιδάκια. Το έντονο στρες στον εργασιακό τομέα σας έχει κουράσει πολύ. Η παιδικότητά σας είναι χαρακτηριστικό του ζωδίου σας και πρέπει να κοιτάξετε καλά πώς πρέπει να χαλαρώνετε, που και που κι εσείς παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αφήστε στην άκρη τις κοτούρες και απολαύστε την αγάπη που θα εισπράξετε. Και περνάμε στο ζυγό. Χαλαρή η σημερινή ημέρα για εσάς, αλλά ταυτόχρονα και δυναμική. Πάλι αντίφαση, γλυκιά μου ζυγουδάκια. Τι να κάνουμε, δύο οι όψεις σας. Αυτό έχετε κι εσείς. Από τη μια ο Άρης στον επαγγελματικό τομέα φέρνει ευκαιρίες και από την άλλη εσείς προσπαθείτε να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στα ερωτικά και επαγγελματικά θέματα. Φιλική συμβουλή, αφήστε το ένστικτό σας να σας οδηγήσει. Και περνάμε στο Σκορπιό. Ήρθε η στιγμή να τα πείτε έξω από τα δόντια. Η έντονη κούραση, που είναι κυρίως ψυχολογική, μιας και τα εργασιακά σας πάνε καλά, σας οδηγεί η σημερινή ημέρα σε ξεκαθαρίσματα παντός τύπου. Αν είτε εμίσετε, θα δείτε και μόνοι σας ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά όταν αποβάλουμε κάθε τι τοξικό από τη ζωή μας. Εδώ όμως χρειάζεται λίγο προσοχή, γιατί είναι και λίγο εμπόλεμο το κλίμα. Έχετε πάνω σας την Αφροδίτη, το Δία. Λίγο προσοχή λοιπόν στο λόγο και πάμε στα τοξοτάκια μου. Επιτέλους ήρθε η στιγμή να επιβραβευτείτε και φυσικά να χαρείτε από τα εργασιακά ανοίγματα τα οποία σας βασάνιζαν αθόρυβα βέβαια τον τελευταίο καιρό. Η έντονη χαρά σας σε όλους τους τομείς της ζωής σας κάνει τον περίγυρό σας πολύ χαρούμενο. Έτσι πρέπει να συνεχίσετε όμως. Πρέπει να απολαμβάνετε λίγο τη ζωή, τοξότες μου, μιας και τον τελευταίο καιρό είστε πάρα πολύ σκεπτικοί. Απολαύστε ένα ωραίο απόγευμα παρέα με φίλους και θα ήθελα να σας υποσχεθώ κι εγώ ίδιος ότι η νέα χρονιά για εσάς είναι καταλυτικότατη. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Πάλι για άλλη μία φορά θα το πω και θα γίνω κουραστικός. Για το πόσο εργασιομανείς είστε. Η σημερινή μέρα σας ανταμείβει από ανωτέρους μέσα στον εργασιακό τομέα. Τα καλά αυτά λόγια είναι η προσωπική σας ξεκούραση και σας δίνει δύναμη διπλάσια για να πετύχετε τους στόχους σας. Είναι καιρός να κάνετε κάτι καινούργιο στη ζωή σας, που αυτό μπορεί να σημαίνει μια καινούργια σχέση ή να επισημοποιήσω μια σχέση. Γενικά σήμερα θα προβληματιστούμε σε δεσμεύσεις παντός τύπου. Και περνάμε στον υδροχό. Αγαπημένοι μου φίλοι, προγραμματίστε ένα ταξίδι, είτε ένα εργασιακό, είτε ένα παρέα με τους φίλους σας. Ο ουρανός κυβερνήτης σας κάνει πολύ δυναμικούς και καταμάχητους σε κάθε τομέα της ζωής σας. Όμως πρέπει να χαλαρώνετε που και που. Αφιερώστε χρόνο στην οικογένεια και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και πάμε στα ψαράκια.
Δεν πρέπει σήμερα κανένας να σας χαλάσει τη διάθεση και το κέφι. Στον εργασιακό τομέα έρχονται αλλαγές οι οποίες σας τρομάζουν λίγο. Δεν θέλει άγχος, αγαπητά μου ψαράκια, διότι η τύχη είναι με το μέρος σας. Τα οικονομικά έρχονται αντιμέτωπα με τις υπερβολικές απαιτήσεις των γύρω σας. Πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.